Καταρχάς, να επισημάνω ότι σήμερα μιλάω εδώ όχι με καμία άλλη θεσμική ιδιότητα, απλώς με την ιδιότητα του πρώην Αντιδημάρχου Πρόνοιας στο Δήμο της Χίου, σε ένα τομέα τον οποίο τον υπηρέτησα 16 συναπτά έτη, από το 2003 μέχρι το 2019, τόσο ως αιρετός όσο και ως υπάλληλος. Να αναφέρω λοιπόν ότι με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα αυτές τις ημέρες από επίσημη ανακοίνωση του Δήμου της Χίου ότι ο τρόπος διανομής των τροφίμων του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου της Χίου άλλαξε και ότι ενώ οι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου μέχρι σήμερα με μία ηλεκτρονική κάρτα πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ εκείνο, το οποίο είχε συνάψει σύμβαση με το Δήμο της Χίου προκειμένου αναδίμηνο να διαθέτει τα διαθέσιμα ήδη προς τους εμπερίστατους εκείνους συμπολίτες μας που είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου, άλλαξε πλέον αυτός ο τρόπος και υπάρχει μια τεράστια οπισθοδρόμηση, επιστρέφοντας πλέον σε παλαιοκομματικές τακτικές προηγούμενων δεκαετιών, όπου οι συμπολίτες μας εκείνοι οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας να αναγκάζονται να έρχονται στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου προκειμένου να τους δουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και να παραλάβουν από εκεί τα διαθέσιμα είδη. Να επισημάνω ότι η ηλεκτρονική κάρτα των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπολίου ήταν μια πρωτοτυπία σε τοπικό επίπεδο, η οποία εφαρμόστηκε επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δόθηκε μια μάχη εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, προκειμένου να εισάγουμε αυτό το είδος της διανομής στο κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου της Χίου, έχοντας κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και έχοντας δει κάτι αντίστοιχο το οποίο συνέβαινε σε άλλα κοινωνικά παντοπολία και των Δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής αλλά και των Ιερών Μητροπόλεων της χώρας μας, όπου οι πολίτες εκείνοι που είναι ωφελούμενοι δεν πρέπει να στιγματίζονται και δεν πρέπει ο ένας να βλέπει τον άλλον και ο ένας να χαρακτηρίζει τον άλλον, ειδικά σε μία μικρή τοπική κοινωνία όπως είναι η δική μας. Έτσι λοιπόν, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ακόμη θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι οι ωφελούμενοι, οι εμπερίστατοι εκείνοι ωφελούμενοι των προνοιακών δομών της χώρας μας δεν πρέπει να στιγματίζονται και οι προνοιακές δομές ή δυνατόν θα πρέπει να βρίσκονται σε σημεία και με δράσεις τέτοιες που να μην φωτογραφίζεται ωφελούμενος. Ενώ καθιερώσαμε με νόμιμο τρόπο και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη πριν από λίγα χρόνια να υπάρχει ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη εκείνου του κοινωνικού παντοπολίου, ο οποίος θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα πιστώνεται δωρεάν τα 10 αυτά είδη τα οποία έδιδε το κοινωνικό παντοπολίο και θα μπορεί ενδεχομένως να πάρει και ό,τι άλλο χρειάζεται με δικά του ασφαλώς χρήματα το επιπλέον αυτών, σήμερα έρχεται να αλλάξει πάλι ο τρόπος αυτός και έρχεται να στιγματιστεί ο συμπολίτης μας εκείνος, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει πάλι στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου, πάλι αντικρίζοντας το συμπολίτη του είτε της ιδίας καταστάσεως είτε όχι, και πάλι θα πρέπει να αναζητήσει μέσο μεταφορικό και σε συγκεκριμένο χρονικό ωράριο πρωινής ώρας, προκειμένου να πάει στον περιφερειακό δρόμο στο Καστρομινά να πάρει τα τρόφιμα αυτά. Όμως η κάρτα αυτή ηλεκτρονική είχε άλλο ένα όφελος, το οποίο εν προκειμένου δεν θα το έχει πλέον. Ποιο ήταν αυτό το όφελος? Το όφελος ήταν ότι η Διεύθυνση Πρόνοιας αναδίμηνο έστελνε ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων αναδίμηνο, διότι κάθε δίμηνο κάποιοι προστίθενται, κάποιοι αφαιρούνται από την κατάσταση αυτή, είτε διότι βρήκαν εργασία και το εισόδημά τους αυξήθηκε, είτε διότι άλλοι έμειναν άνεργοι και εντάσσονται για πρώτη φορά. Οπότε κάθε δίμηνο, στέλνοντας την κατάσταση αυτή η Διεύθυνση Πρόνοιας στο συμβαλλόμενο σούπερ μάρκετ, πλήρωνε ακριβώς τον αριθμό των ειδών και των ατόμων που ήταν εκείνο το δίμηνο ωφελούμενοι
και δεν πλήρωνε αόριστα για ένα χρόνο όλα τα είδη προκειμένου αυτά να παραλυφθούν και να διατίθενται ως στόκ, ως απόθεμα στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου. Επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα μέγιστο λάθος το οποίο πράττει σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και η Διεύθυνση Πρόνοιας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει με πολιτική βούληση και όχι με κάποια υπηρεσιακή εισήγηση, διότι επαναλαμβάνω ότι στο παρελθόν ήταν ομόφωνη η απόφαση αυτή της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής κάρτας του ωφελούμενου του κοινωνικού παντοπολίου, και θέλω να πιστεύω ότι η οπισθοδρομική αυτή, επαναλαμβάνω, απόφαση θα ανακληθεί και θα συνεχιστεί να υπάρχει όπως υπήρχε μέχρι σήμερα τα τελευταία χρόνια η διανομή των ειδών του κοινωνικού παντοπολίου μέσα από το συμβαλλόμενο κάθε χρόνο με διεθνή διαγωνισμό σούπερ μάρκετ που προκύπτει από την διαδικασία εκείνη του διαγωνισμού.